Η Γαλλία βρίσκεται σε σοκ μετά την επίθεση με όχημα εναντίον τη κατοικία ενό δημάρχου, κατά την πέμπτη νύχτα βίων επεισοδίων, η ένταση των οποίων μπορεί να ήταν μειωμένη με σχέση με την προηγούμενη, αλλά το κλίμα παραμένει έκριθμο. Ενδεικτική τη σοβαρότητα τη κρίση που βιώνει η Γαλλία, είναι η ανακοίνωση από τη Γαλλική Προεδρία ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση, υπό τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την ίδια ώρα, έρχονται πληροφορίε στο φω τη δημοσιότητα για νέα παρέμβαση τη στρατιωτική ηγεσία τη χώρα, η οποία καλεί τον Γάλλο πρόεδρο να βάλει τέλο στι ταραχέ, αλλιώ θα το πράξουν οι ίδιοι. Όπω λένε οι πληροφορίε, αρκετοί ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητέ έστειλαν τελεσίγραφο στο Μακρόν λέγοντα να επιβάλλει την τάξη εντό 48 ώρων, αλλιώ θα το κάνουν οι ίδιοι. Αντιδράσει όμω υπάρχουν και από τα σώματα ασφαλεία. Οι γαλλικέ αστυνομικέ δυνάμει μπορεί να είναι έτοιμε να επαναστατήσουν, καθώ έχουν δεχθεί μαζικέ πίεσει. Μια εξέγερση στις τάξεις τους είναι πιθανή, καθώς αναφέρεται ότι οι αξιωματικοί από δύο εξέχουσες αστυνομικές ενώσεις εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εξεγερθούν ενάντια στην κυβέρνηση Μακρόν. Η νέα προειδοποίηση των στρατιωτών θυμίζει την αντίστοιχη του 2021, όταν πάλι οι ανώτατοι διοικητές είχαν απευθύνει ανοιχτή επιστολή στο Γάλλο Πρόεδρο, λέγοντας πως η χώρα οδεύει σε εμφύλιο πόλεμο.